Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, τόνισε με αφορμή την εκτεταμένη θρόμβωση που παρατηρήθηκε στα μικροαγγεία των πνευμόνων του 42χρονου Γερμανού που άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο χτυπημένος από τον κορονοϊό, μιλώντας στο Ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη. Ο επικεφαλής του ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και καθηγητής επίγουσας ιατρικής Παναγιώτης Αγκουριδάκης. Μπορεί να λέει κάτι η εκτεταμένη θρόμβη στα μικρά αγγεία? Ναι, αυτό το λέμε εμείς συστηματική πλεγμονώδη αντίδραση που μπορεί να βλάψει όλα τα συστήματα και που κάνει διαταραχές στο μηχανισμό της πήξης. Απάντηση γιατί γίνεται αυτά δεν έχουμε. Είπαμε ότι είμαστε σε χαρτογράφητα νερά, αλλά μπορώ να σα δώσω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό για να καταλάβει ο κόσμος. 100 άτομα θα τσιμπήσει μια μέλισσα, ο ένας θα πεθάνει από αλλεργικό σοκ. Δηλαδή κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά στον ίδιο προσβάλλοντα ιό, να το πω έτσι. Όπως σημείωσε ο ομότιμος καθηγητής πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ Δημοσθένης Μπούρος, το φαινόμενο των θρόμβων στα μικροαγγεία των πνευμόνων ενός ασθενούς αποτελεί ένα σοκ ουσιαστικά τέτοιας μορφής που δημιουργεί πολυοργανικές ανεπάρκειες. Τους θρόμβους στα αγγεία και σε αυτό το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο το οποίο κάνει ο κορονοϊός από τα χρόνια που ήμουν στη Βοστόνη, από το 86-87 στο Mass General Hospital, στο μεγάλο εκεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κάνανε ακριβώς αγγειογραφίες για να μελετήσουν αυτό το φαινόμενο. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο ξέρουμε ότι οι οξείες βλάβες στο αναπνευστικό μπορεί να κάνουν και μικροθρομβώσεις στα περιφερικά αγγεία. Ένα το οποίο ξέρουμε. Το δεύτερο το οποίο ξέρουμε για τον κορονοϊό είναι ο ένας στους πέντε κάνει καρδιακή βλάβη. Και αυτό έχει μεγάλη συσχέτιση με τη θνητότητα. Ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις έχοντας μια επιθετική και περίεργη συμπεριφορά ακόμα και σε νεαρές ηλικίες, σημείωσε ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ρεθύμνου Κωνσταντίνος Καλέργης στα πλαίσια της ίδιας εκπομπής. Η ένδειξη ότι οι πνεύμονες, δεν ξέρω να το λέω σωστά, τα μικρά αγγεία ήταν γεμάτα θρόμβους, λέει. Έτσι, έγινε αυτό... μια μαζική θρόμβωση, επομένως δεν μπορούσε πλέον να πάρει το οξυγόνο που χρειάζεται κανένας και έτσι μάλλον επήρθε ο θάνατος. Έτσι, από αυτά την πληροφόρηση που είχα και εγώ για το περιστατικό αυτό. Λέει κάτι αυτό για σας ιατρικά? Εντάξει, όχι, το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά πολύ σπάνια. Και τώρα το περίεργο ήταν ότι ο ίδιος, από ό,τι είπαν, ήταν σε μια καλή πορεία. Δεν αναμενόταν κάτι τέτοιο. Και βλέπετε ότι πόσο περίεργα φέρεται πολλές φορές και σε νέα άτομα. Αναρωτιέμαι, εάν ήταν γνωστό ότι μπορεί να εμφανίσει ο ασθενής του ιού, δεν ήταν γνωστό βέβαια, σπέβαιο να πω, τέτοια εκτεταμένη θρόμβωση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως μια θρομβολυτική αγωγή? Νομίζω ότι πρέπει να την κάνανε. Δεν μίλησα με τον καθηγητή στο Ηράκλειο, αλλά νομίζω ότι αυτά που άκουσα ότι έγινε, αλλά ούτε αυτή απέδωσε.